Αύριο θα υπάρξει έκτακτη σύσκεψη, περιμένουν τα νοσήματα να αρθρίσουν τις 7.000 και πλέον και η μοσούδα μας είναι έτοιμη, εάν καταλάβατε. Ακούστε και τι ρώτησε ο Παυλόπουλος. Αν, αν όλο αυτό είναι ένα ζήτημα 10-15 ημερών, εάν κάνουμε μια προσπάθεια και λέγαμε παιδιά για 15 μέρες μάσκες. Υποχρεωτικά στου πλειστού χώρου, στι υγειονομικέ μονάδε, ε, πιθανά και στα σχολεία, δεν θα το μηδενίζαμε. Δεν θα το εξαλείφαμε σχεδόν. Ε, να, να το εξαλείψουμε είναι λίγο, λίγο δύσκολο. Ε, να το μειώσουμε κάτω από 5.000, για παράδειγμα, που είναι ένα όριο okay. κάτω από το οποίο η πραγματική κατάσταση είναι υποέλεγχο έλεγχο και οι επιπτώσει είναι πολύ πιο ήπιε. Συνολικά είναι όμω του αριθμού ε, ναι. σε ό,τι φορά στην κοινότητα. Ε, ναι. Ε, ναι, θα το πετυχαίνω, αυτό είναι αλήθεια. Α, απλώς, ούτε δημόσια υγεία υπάρχει, ούτε ασφάλεια, αυτό έχει διαπιστωθεί περί και είναι έτοιμο να αυτομολύσει προς Ευρωπαϊκή Ένωση αφού χειρεύει μία θέση δύο είχα εγώ σε άλλο ρεπορτάζ περιγράψει. Χειρεύει η θέση του Σαρλ Μισελ ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις φετινές ευρωεκλογές. Η θητεία Σαλ Μισελ κανονικά λίγη Νοέμβριο του 24 επειδή θα ψηφίσει ο παγκόσμιος πληθυσμός ή η παρουσία παρουσια λέει δεν θέλει να αποσιάζει τι επικεφαλής του movement Ρεφορμέτου. Κατά τους Financial Times, Διάδοχος Μισελ θα είναι τέος η νύν ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ούρσουλα Φοντορλάι εμπακούστηκε ότι θα χειρέψει θέση της και ίσως αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, αυτό δεν ισχύει, θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Εγώ είχα πει πως αυτή τη θέση προοριζόταν ο Μητσοτάκης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η σε αμήνιες τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν αυτό συμβεί, που ως φαίνεται θα αφήσει έκθετους όσους ενάντια της συνείδησης τους ψηφίσουν για την αλλαγή εργένη του οικογενειακού δικαίου. Για να το ετοιμάζει προ-ευρωπαϊκών εκλογών, μάλλον αυτό το λάκο έχει φάβα. Στο κράτος το άριστα επιτελικό κόβονται και τα ανεργία σε επιδόματα. Αυτό που το μετά τη λήξη τακτικής επιδότησης ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο Μητρό Ανέργων και το επίδομα στην περίπτωση επίσκεψης ή διακοπής εργασιών επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Εν τω μεταξύ, οι αγαθές προθέσεις του κύριο Ορντογκάν κράτησαν τόσο λίγο ξανά παραβιάσεις. Νομίζει ότι μπήκε στο δικό του χώρο υδάτινο ή χερσαίο. Και όχι μόνον αυτό, πριν μια μισή ώρα κορβέτα της τουρκικής ακτοφυλακής, τον ελληνικό χώρο τον πέρασε ως σουρωτήρι παρά την ελληνική νότα, γιατί ως αυτή τη στιγμή δεν έχω πληροφορηθεί να έχει κάτι πράξει η ελληνική εκτοφυλακή προκειμένου να οριοθετηθούν οι Τούρκοι στη δική τους την πλευρά. Δεν θα σταματήσει η Τουρκία να επιδεικνύει κυριαρχικά τις δικαιώματα. Ποιος θα το καταλάβει τέλος πάντων, οι οσφιοκάμπτες που απουσιάζει στην ψυχή του εθνική συνείδηση. Σήμερα το μεσημέρι η Άγκυρα εξέδωσε νότα. Σας τα είπανε αυτά. Δέσμευσε περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο και έχω ξαναπεί εκεί και τι δεν έχω πει. Για τη διενέργεια άσκηση έρευνας διάσωσης από σήμερα 9 Ιανουαρίου ω τι 11 του Ιανουαρίου 2024. Ένα κομμάτι που επιθυμεί διακαώ να προσπάσει από Ελλάδα στο Μισό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσογειό. Είναι εκεί ακριβώ που το έχει δεσμεύσει τώρα. Στον 28ο Μεσημβρινό που Εντό Τουρκία πια θα βρίσκεται Καστελόριζο, τέμνεται στη μέση περίπου η Ρόδος. Τα θυμάμαι από μνήμη, τα έχω σε ειδικό ρεπορτάζ παλαιότερο. Ναι, ναι. Υπάρχει νόταν και από Αθηνά, άργησε, αλλά τελικά η Τουρκία δεν υπεχώρησε. Όσοι θυμόνται, η ίδια ήταν που είχε κηρύξει φορτηγό πλοίο ΣΟΣ στοιχείο τη χρονιά που μας πέρασε και έπλεγε κατά μήκο του 25ου μεσημβρινού στο Αιγαίο πάρα πολλέ ημέρε. Τι θα γίνει με όλα αυτά. Ακούστε κι άλλο χαρμόσυνο. Η πτήση τη John Airlines Αθήνα Γενέβη η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 3 απόγευμα. Έχει ματαιωθεί καθώς εντός του αεροπλάνου συνελήφθη σύρος με πλαστά έγγραφα και φοβούντο αεροπυρατεία ή υπόλοιποι και δεν επέβαινε κανείς. Τι άλλο θα γίνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πώς κατάφερε να επιβαστεί στο αεροσκάφος λίγο πριν αυτό εκτελέσει κανονικά το δρομολογιό του. Για όνομα του Θεού ανάμεσα στα πρόσωπα που θα ταξίδευαν ήταν και ο φίλτατος ευρωβουλευτής Κύρτσος και πολλοί άλλοι που έχουν ειδοποιήσει. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε. Γνωρίζουμε όμως ότι έχει επιδοτηθεί ο κύριος Βασιλάκης, ο ιδιοκτήτης της Aegean Airlines, με 200 εκατομμύρια από κύριο Μητσοτάκη. Δείτε το μέλλον της Γαλλίας σε ένα πρόσωπο. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν Σήμερα διόρισε τον Υπουργό Παιδεία Γκάμπριελα Τάλ ω Πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να δώσει νέα όθηση στην Προεδρία του με τον 34χρονο να γίνεται ο νεότερο και είναι και ο πρώτο ομοφυλόφιλο αρχηγό κυβέρνηση τη Γαλλία, ανακοίνωσε το Ελιζέ σε δήλωση τύπου. Είναι και αγαπημένο τη Μπριζίτ Μακρόν, είναι και στην Renew Europe. Πιθανότατα επικεφαλή υποψήφιο αναγέννηση για τι ευρωεκλογέ 2024, Στεφάν Σεζουρνέ. Είναι 34 χρόνων. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πα. Θυσία, εδώ.